Σε αυτή την ενότητα βιντεομαθημάτων θα ασχοληθούμε με τον Internet Explorer 10. Ο λόγος που θα αναλύσουμε το συγκεκριμένο διαδικτυακό κομμάτι browser είναι διότι το Internet Explorer έρχεται μαζί με το πακέτο του λογισμικού των Windows 8. Είναι αδύνατη η απεγκατάστασή του και σίγουρα παρέχει πολλές δυνατότητες οι οποίες σε συνδυασμό με τα Windows 8 μπορούν να μας προσφέρουν ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα περιήγησης. Υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης του Internet Explorer στον υπολογιστή μας. Η πρώτη εμφάνιση παρουσιάζεται στην επιφάνεια εργασίας με τον κλασικό τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι τώρα ως ένα παράθυρο απλό browser. Και η δεύτερη εμφάνιση παρουσιάζει τον Internet Explorer ως ένα πλακίδιο πάνω στην οθόνη έναρξης, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτά τα οποία είχαμε αναλύσει σε προηγούμενη ενότητα, όπως είναι για παράδειγμα το πλακίδιο του mail, του ημερολογίου κτλ. Θα ανοίξω αυτή τη στιγμή με τη μορφή του πλακιδίου, όπως έχει και η προεπιλογή στα Windows 8, τον Internet Explorer, που υπάρχει στα πλακίδια της έναρξης στην οθόνη μας. Η εικόνα όπως παρουσιάζεται στο πλακίδιο του Internet Explorer 10 είναι εντελώς διαφορετική και καλύπτει όλη την επιφάνεια της οθόνης σε αντίθεση με ένα απλό παράθυρο browser στην επιφάνεια εργασίας. Όπως βλέπουμε, ολόκληρη οθόνη πλαισιώνεται από την αρχική σελίδα που έχει τεθεί αυτόματα και είναι το Google. Στην κορυφή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, μάλιστα εμφανίζεται το γνωστό εικονίδιο του χεριού, όπου μπορούμε να κλείσουμε την εφαρμογή. Εάν όμως μεταφερθούμε προς τα κάτω ή πατήσουμε δεξί κλικ, βλέπουμε ότι εμφανίζεται και κάτω και πάνω κάποιες επιλογές του πλακιδίου Windows 8 Internet Explorer. Εάν είχαμε πολλές σελίδες ανοιχτές, θα εμφανιζόντουσαν όλες στην πάνω κορυφή της οθόνης και δεν είχαμε την επιλογή να διαγράψουμε και να κλείσουμε το παράθυρο όποια σελίδας δεν μας ενδιαφέρει ή να προσθέσουμε μία νέα σελίδα πατώντας απλά το πλήκτρο «Συν». Βλέπουμε ότι με το που πάτησα το πλήκτρο αυτό, εμφανίστηκε στο από κάτω μαύρο πλαίσιο μία λίστα στοιχείων με βάση το ιστορικό της περιήγησής μας στο περιβάλλον των Windows, αυτά που επιλέγονται συχνότερα, αλλά και τα αγαπημένα που έχουμε θέσει εμείς ή έχουν τεθεί αυτόματα από πιθανόν εγκαταστάσεις του συστήματος. Στην μπάρα, στο τέλος της οθόνης, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την σελίδα που μας ενδιαφέρει ή πολύ απλά να ακυρώσουμε αυτή τη λειτουργία επιστρέφοντας στην οθόνη του Google που υπήρχε ήδη σαν αρχική σελίδα. Το από κάτω πλαίσιο παρουσιάζει την μπάρα της διεύθυνσης διαδρομής όπου έχουμε δρομολογηθεί στο google.gr και ακριβώς δεξιά υπάρχουν τρεις επιλογές. Το κουμπί της ανανέωσης όπου μπορούμε να κάνουμε refresh ώστε να ενημερωθούν τα νέα δεδομένα στην σελίδα όπου βρισκόμαστε. Το κουμπί της καρφίτσωσης της συγκεκριμένης σελίδας με τις επιλογές άμεσης ένταξής της από την έναρξη ή προσθήκη της στα αγαπημένα. Και τέλος έχουμε το κουμπί των ρυθμίσεων, όπου παρουσιάζει κάποια εργαλεία στην σελίδα και οι συγκεκριμένες επιλογές έχουν να κάνουν με το αν θέλουμε να αναζητήσουμε μία λέξη κλειδί μέσα στην σελίδα, θα πατήσουμε έβρεση στην σελίδα και θα πληκτρολογήσουμε αντίστοιχα το κομμάτι που μας ενδιαφέρει ή αν θέλουμε να προβάλλουμε όλη την εφαρμογή του Internet Explorer 10 στην επιφάνεια εργασίας. Με αυτή την επιλογή αυτόματα, το Internet Explorer θα περιηγείται ως ένα απλό παράθυρο browser στη γνωστή επιφάνεια εργασίας παλαιότερων εκδόσεων Windows. Βλέπουμε ότι τα βέλη τα οποία υπάρχουν αριστερά και δεξιά είναι ανενεργά. Αυτό διότι έχουμε ανοιχτή μόνο μία σελίδα browser. Εάν πατήσω λοιπόν τώρα πάνω στην μπάρα διεύθυνσης της ιστοσελίδας μου, θα εμφανιστεί ξανά η λίστα με τα στοιχεία που επιλέγονται συχνότερα και με τα αγαπημένα. Ας πληκτρολογήσω λοιπόν τώρα το επίσημο site του Κέντρου Σπουδών Αρνός. Βλέπουμε ότι αυτόματα, μέσα από τα αποτελέσματα του Internet Explorer, εμφανίζονται όλες οι επιλογές με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον υπολογιστή και όπου εντοπίζει αυτόματα η μνήμη των cookies του browser. Θα πατήσουμε OK και άνοιξε αυτόματα η νέα σελίδα στον Internet Explorer. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ενεργοποιήθηκε το βέλος στα αριστερά. Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, θα γυρίσουμε πίσω και θα επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα google.gr
και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εναλλάσσουμε όλες τις ανοιχτές σελίδες μας. Ένας άλλος τρόπος εναλλαγής είναι το βέλος το οποίο απεικονίζεται στη μέση και αριστερά της οθόνης, καθώς μετακινούμε τον δίκτυο του ποντικιού. Εκτελεί ακριβώς την ίδια λειτουργία και ο λόγος που υπάρχει μόνο αριστερά είναι διότι δεν υπάρχει κάποια επόμενη σελίδα μετά το site του Αρνός, αλλά υπάρχει μόνο πριν η σελίδα του Google. Εάν πατήσω δηλαδή πίσω, μεταβαίνοντας το δίκτυο του ποντικιού μου δεξιά, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο βέλος στα δεξιά, όπως και θα παρατηρήσουμε ότι το κουμπί του δεξιού βέλους στο τέλος της οθόνης είναι ενεργό. Πατώντας τώρα πάλι δεξί κλικ κάπου στο κενό, βλέπουμε και στην κορυφή τις δύο σελίδες να είναι ανοιχτές. Ο λόγος που και στις δύο εμφανίζεται η σελίδα του Google είναι επειδή από τη σελίδα του Αρνός μεταφερθήκαμε ξανά στο google.gr. Μπορεί να αλλάξει αυτή η επιλογή εάν πάμε ξανά μπροστά στον Αρνό και πατώντας πάλι δεξί κλικ θα έχουμε την προβολή των δύο ιστών σελίδων ως μικρογραφίες. Μπορούμε να κλείσουμε κάποια σελίδα από αυτές ή να προβάλλουμε και τις λεπτομέρειές της πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στα δεξιά. Επιλέγοντας νέα καρτέλα in private, έχουμε ξανά τη δυνατότητα πληκτρολόγησης μιας νέας διεύθυνσης για περιήγηση, μόνο που αυτή τη φορά, εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί in private που βρίσκεται στα αριστερά της διεύθυνσης, αποτρέπουμε το Internet Explorer από την αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταγραφούν ούτε τα cookies, αλλά ούτε και τα προσωρινά αρχεία ίντερνετ και το ιστορικό το οποίο καταγράφεται. Η περιήγηση στην όποια σελίδα και να βρίσκεστε περιορίζεται καθαρά στο διάστημα χρήσης που θα κάνετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Απενεργοποιούμε τη συγκεκριμένη επιλογή και πατώντας ξανά δεξί κλικ μπορούμε να κλείσουμε όλες τις καρτέλες και να επιστρέψουμε επιτυχώς στην επιφάνεια της οθόνης έναρξης των Windows 8.